και για το θέμα αυτό. Θα μας πει και η Ναντίνα, αλλά πριν από το θέμα. Να καλημερίσουμε τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Καλή σας μέρα, κύριε Γκλεζάκο. Καλημέρα σας. Να δούμε λίγο το θέμα των πληστηριασμών, κύριε Γκλεζάκο. Φαίνεται ότι το θέμα μετά τη χθεσινή συνάντηση παγώνει ή, εν πάση περιπτώσει, του δίνεται μια αναβολή για να εξεταστεί. Είναι και η συνάντηση σήμερα του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο επί του θέματος. Είναι φανερό ότι οι διαφωνίες που έχουν υπάρξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης προκαλούν ένα προβληματισμό. Αλλά να δούμε λίγο αυτό το θέμα και από μια άλλη σκοπιά. Όλες αυτές τις μέρες συζητάμε με βάση μια τοποθέτηση του Υπουργού των Οικονομικών ότι εάν δεν αλλάξει το ισχύον καθεστώς γύρω από τους πληστηριασμούς, θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα στις τράπεζες. Αφήνουμε στην άκρη την υπόθεση που αφορά, ας πούμε, την αγορά κατοικίας γενικώς ή ακόμα και την τραπεζική πίστη, να το δούμε στο πεδίο του οικονομικού μεγέθους. Ισχύει ή όχι? Εντάξει, είναι μεγάλο το οικονομικό μεγέθος, αναμφίβολα. Αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι πληστηριασμοί θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μα γι' αυτό ρωτώ. Ναι. Το πρώτο που ξέρουμε όλοι σχετικά με μαζικούς πληστηριασμούς είναι ότι οι τιμές των ακινήτων πέφτουν πάρα πολύ. Ναι. Πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει καν ζήτηση για ακίνητα. Φανταστείτε να πέσουν στην αγορά πάρα πολλά ακίνητα ταυτοχρόνως. Οι τιμές τους θα είναι εξευτελιστικές και ή απλά δεν θα πουληθούν. Και μάλιστα έχοντας και ως δεδομένο το ότι ήδη υπάρχουν στην αγορά, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 200 με 250 χιλιάδες νεόδμητες κατοικίες οι οποίες δεν πωλούνται εδώ και χρόνια. Εδώ και περισσότερο από 3-4 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, οι κατοικίες αυτές που είναι, στις οποίες έχει γράψει η προσημείωση η υποθήκη η κάθε τράπεζα, είναι περιουσιακό στοιχείο για τις τράπεζες. Είναι μια εξασφάλιση. Είναι καλύτερο λοιπόν για το τραπεζικό κλάδο να πουληθούν αυτά τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία, όταν η κτηματαγορά θα είναι πάνω, όταν η ζήτηση για ακίνητα θα έχει τονωθεί. Ναι. Βεβαίως, αυτό είναι μόνο η οικονομική πλευρά του πράγματος, έτσι, γιατί η κοινωνική διάσταση είναι τεράστια. Τεράστια, βέβαια. Όταν μιλάμε για την πρώτη κατοικία ενός ανθρώπου, αν είναι η πρώτη και η μόνη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και σε περίοδους όπως αυτή που είναι έκριθμα τα πράγματα, δεν πας να ρίξεις τεράστια φωτιά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα το δούμε σύνεση και το γεγονός ότι θα κουβεντιαστεί σε επίπεδο πολιτικής είναι ένα καλό σημάδι. Θα λέγατε ότι μια τέτοια αντιμετώπιση. Έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις. Έχει ακουστεί η πρόταση από πολλούς βουλευτές και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τη Δημοκρατική Αριστερά που λέει να δοθεί παράταση μέχρι και το 2015 στο ισχύον καθεστώς και ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση το επανεξετάζουμε. Ακούγονται διάφορες προτάσεις που συνδυάζουν την λήψη κάποιων μέτρων με κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή πιθανόν και με το ύψος του δανείου, ναι, της αντικειμενικής αξίας δηλαδή, αλλά και με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο φιλέτης. Αυτό θα διαμόρφωνε μια καλύτερη, ένα καλύτερο περιβάλλον, το λέω γιατί αν επιμένει η κυβέρνηση στην αντίληψη ότι το οικονομικό μέγεθος είναι τεράστιο και επιβαρύνεται με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ η κατάσταση των τραπεζών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν λύνεται αν η στόχευση είναι σε κατοικίες, ας πούμε, πολύ υψηλού κόστους, που φαντάζομαι ότι είναι μικρός ο αριθμός τους και δεν τις αφορά κιόλας, γιατί το όριο είναι 200.000 έτσι κι αλλιώς τώρα και δεν τις αφορά. Άρα η συζήτηση γίνεται για τον πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα κριτήρια που συζητιώνται είναι σαφώς προς θεστή κατεύθυνση από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά οικονομικά δεν λύνουν πάλι το πρόβλημα. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Λύνεται με έναν πολύ απλό τρόπο. Όταν η οικονομία μας θα σταθεροποιηθεί, όταν θα αρχίσει η ανεργία να υποχωρεί, θα υπάρχουν δυνατότητες από τη μια πλευρά εξυπηρέτησης κάποιων από αυτά τα δάνεια, από την άλλη, εάν φτάσουμε στις ρευστοποιήσεις, να γίνουν οι ρευστοποιήσεις σε κάποιες τιμές που δεν θα είναι οι σημερινές, τέλος πάντων. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβάλλεται είναι να αναβληθούν όλα αυτά τα πράγματα του πληστηριασμού, μέχρι να φτάσουμε σε μια σχετικά καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλημέρα.